Καλησπέρα σας φίλοι και φίλοι τηλεθεατές του Φιλαδέλφων TV. Είμαστε εδώ στο γήπεδο του Εθνικού Προφήτη. Η είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Ξεκινάει μια καινούργια μέρα, συννεφιασμένη. Όπως λέγει το τραγούδι, συννεφιασμένη Κυριακή. Η βροχή έχει σταματήσει και περιμένουμε να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι σήμερα τις δύο ομάδες. Εθνικός Προφήτης, δράση Αδραμερίου το παιχνίδι αυτό σήμερα, με τους διαιτητές ο κύριος Τσουμοπάκης, η βοηθή ο κύριος Καλαϊτζίδης, ο κύριος Δέρβερης. Να πούμε φυσικά ότι ο αγώνας είναι μια ευγενική χορηγή από το κρεοπωλείο το Παλίδης που βρίσκεται στα Λαγκαδί και Θεσσαλονίκης με τηλέφωνο επικοινωνίας 2393-023.000. Όλα αυτά στο Λαγκαδί και Θεσσαλονίκης. Αυτά, δύο ομάδες είναι έτοιμες. Ετοιμάζονται όλοι στις θέσεις τους για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Και ξεκινάει. Το Δραμέρι να ξεκίνησε στη σέντρα το πρώτο σουτ που επιχειρούν οι παίκτες σε ελεύθερο για τον Προφήτη. Μπάλα ψηλά εκεί στο κέντρο, πρώτες επαφές. Μπροστά να ανοιχτούν οι παίκτες του Προφήτη και η επέμβαση των αμυντικών σε πλάγιο, σε καλή θέση στην αντίπαλη άμυνα. Ο Ιορδάνιδης δίνει το συμπέκτη του δίπλα για να εκτελέσει πλάγιο. Βαθιά μέσα στην περιοχή εκεί δίνει ο Τσουμοπάκης. Φάουλ. Σε καλή θέση αυτό το φάουλ για τον Προφήτη, πολύ κοντά στην περιοχή. Μπάλα πάει εκτός. Να κάνουμε ένα νέανο. Αγάπης. Και ο Χατζαρίδης είναι έτοιμος να δώσει τη συνέχεια στο παιχνίδι. Πολύ χαμηλά η σέντρα του.
σε αντίπαλο κατευθείαν. Εκεί. Και πάλι κλέβουνε. Παπαγεωργίδης. Απλάγια Χατζηγεωργίου μπροστά, μια προθυμένη εκεί κόβεται από τους αμυντικούς. Παίρνει. Ανεβαίνουν εκεί. Τα πλάγια αλλά βγαίνει. Νταρίδης και δίνει στο αριστερό μπακ του. Και ανοίγεται πολύ ωραία, περνάει, αλλά κόβεται πολύ γρήγορα το πλάγιο. Την ομάδα του Αδραμερίου. Ανοίγονται και τα πλάγια, πολύ ωραία, από την αριστερή πτέρυγα, η σέντρα, επέμβαση των αμυντικών, εκτός. Χατζηγεωργίου, το σουτ, Σιγανό, Σιάγκας κρατάει στα πόδια του. Πολύ δυνατή σέντρα του Σιάγκα. Βελσάκη δεν προλαβε. Χεντούτης τώρα στο πλάγιο. Ψάχνει να βρει συμπαίκτη του εκεί, όμως παίρνει. Προφήτης μπαίνουν μέσα στην περιοχή, οι παίκτες. Από μακριά το σουτ από τον Μπάντι. Αλλά δεν κατάφερα να κάνει κάτι καλό. Τώρα ανεβαίνουν οι παίκτες του Αδραμερίου. Την μπάλα δυνατά πίσω, στην άμυνα. Αλλάζουν δυνατά τις μπάλες, δύο ομάδες. Και εκεί η αντεπίθεση, κόβεται, ανεβαίνει. Ο Δελής προσπαθεί να βρει τον Μπαντή, εκεί όμως επέμβαση και ανεβαίνουν και πάλι οι παίκτες του Αδραμερίου από τα αριστερά, εκεί που φαίνονται ότι βολεύονται πιο εύκολα. Τώρα ανοίγεται ο Χεντούντης στα δεξιά, δεν γύρισε να πάρει την μπάλα και βγήκε το πλάγιο του τον Προφήτη. Ο Χιγερίδης χάνει την μπάλα και τα πόδια του Χεντούντη την μπάλα πλάγιο για τον Προφήτη, το οποίο πάνε εκτέλεση ο Ταουκίδης. Ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Στους αμυντικούς. Σιούγκος ψηλά την μπάλα. Εκεί που βρίσκονται οι αντίπαλοι. Βλέπει τώρα ο Δελής, βγάζει μπροστά παλιά για τον Μπαντή εκεί. Όμως πιο πριν ο κύριος Τσουμουπάκης δίνει το φάουλ για την ομάδα του Προφήτη. Στο 8ο λεπτό. Yeah.
Μπαντής, έτοιμος, έχει τελέσει ψηλά την μπάλα, σέντρα σούτ, ήταν καταπληκτικό. Χτυπάει στο ριζό το δογάρι και εκεί ανοίγονται και πάλι. Οι παίκτες του Αδραμερίου ανεβαίνουν στην αντεπίθεση, χάνουν την μπάλα. Επέμβαση στο πλάγιο. Η πρώτη επίθεση, καλή επίθεση, ήταν για την ομάδα του Προφήτη. Και ο Μπελτσάκη κρατά την μπάλα, προσπαθεί να περάσει, παίρνουν συμπαίκτες του και με την πολύ γρήγορη πάσα προσπαθούν να ανέβουν. Και οι πολλοί παίκτες μπορούν να προσπαθούν να περάσουν την μπάλα, δυσκολεύονται και τώρα η αντεπίθεση γυρνάει τον Προφήτη. Δελής είναι αλάστηκε την παλιά, το λάθος τον Παντή. Χεντούτης το πλάγιο, συμπαίκτη εκεί μπροστά, είναι εκεί ο... πώς... και έτσι... ο Κότσιος παίρνει ακόμα ένα φάουλ για την ομάδα του. Αυτή τη φορά είναι ο Καρευθυμίου εκτελεστής. Ψηλά και είναι η αμυντική και πάλι γυρίζουνε. Χεντούτης στα πλάγια προσπαθεί να οργανώσει την επίθεση με τον Χατζηγεωργίου εκεί, κρατάει. Κρατάει πολύ, δίνει στους μπέκτου, η αλλαγή πλευράς εκεί δεν υπάρχουν πολύ αμυντικοί και πάλι εκεί γυρίζει ο Ταουκίδης και διώχνει μακριά. Η αντεπίθεση τώρα με τον Βελάσκη στα πλάγια που βγάζει πολύ ωραία. Εκείνο ο Δελής δίνει δίπλα την πάσα στον Παντή και αυτός κάνει το 1-0 στο 11ο λεπτό. Μπράβο Παύλου! Πολύ ωραία. Κάνανε ένα αλλαγή την μπάλα οι παίκτες του Προφήτη και έτσι πολύ γρήγορα στο παιχνίδι ανοίγουν το σκορ. Εθνικός Προφήτης, δράση Αδραμερίου 1-0. Τώρα περιμένουμε κάτι διαφορετικό στην επίθεση του Αδραμερίου. Πάζει μπροστά, Θελής τρέχει και παίρνει το πλάγιο. Ταουκίδης, περνάει πολύ ωραία, χάνει την μπάλα. Ο Παγιαρίδης ανεβαίνει, πολύ ωραία περνάει στο συμπαίκτη του, δίνει μπροστά του Χατζηγεωργίου που μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει την παλιά πολύ δυνατή, την προλαβαίνει όμως παίκτης του, η άμυνα μακριά, παραμένουν στην επίθεση οι παίκτες του Αδραμερίου, ψηλά η μπάλα εκεί και πάλι βρίσκονται παίκτες του Προφήτη. Το σουτ από μακριά χωρίς πρόβλημα, ο Σκιάγκας κρατάει την μπάλα και όλοι οι παίκτες γυρίζουν στις θέσεις τους. Βάσε
Φαλιές, η μπάλα γυρίζει το Χατζαρίδη. Και το λάθος του Χατζαρίδη, κλέβει ο Δελής, μπαίνει στην περιοχή, πάει να κάνει τη σέντρα και η επέμβαση του Βάργας σε κόρνερ. Ανεβαίνουν οι παίκτες του Προφήτη στην περιοχή. Ετοιμάζονται για το κόρνερ. Μπάλα χαμηλά εκεί, επέμβαση αμυντικών και πάλι βγαίνουν μακριά η παλιά. Πασχολάρης ψηλά σε αντίπαλο. Και έτσι ανοίγονται. Χατζηγεωργίου κρατάει, περνάει πολύ ωραία. Και διώχνουν. Και έτσι. Διαιτητής σφυρίζει για επιθετικό φάουλ. Εντοσιάγκα. Σηκώνεται, δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το παιχνίδι ψηλά συνεχίζεται. Περνάει από πολλούς παίκτες. Και μπάλα πάει out. Χατζαρίδης γρήγορα στο συμπαίκτη του, στο Μαυρούδι. Περνάει εκεί τραβήγματα από τον Δελή και παίρνει το φάουλ. Μαυρούδης. Ποιος οργανώνει την επίθεση και πάλι. Πάει να βρει εκεί το συμπαίκτη του, του Χεντούδη. Να δεν καταφέρνει. Και πάλι ψηλά, άστοχα η μπάλα. Το πλάγιο. Μεντικούς παίρνουνε, ανεβαίνει. Ιορδανίδες περνάει, πολύ ωραία. Και εκεί άστοχα η μπάλα, πάει εκτός για το ελεύθερο. Παλιές. Να τη επέμβαση του Μπελσάγκη που δίνει το πλάγιο και εκτελείται και πάλι άλλη μια επέμβαση. Και πήγε να κάνει την αλλαγή. Δεν κατάφερε. Πλάγιο τώρα.
τον προφητή. Και οι παίκτες του Αδραμερίου προσπαθούν να πιέσουν όσο μπορούν. Σε ψάχνουν το Κάσπερ. Περνάνε η μπάλα στα πλάγια για το Δελή. Πολύ δυνατά μπαίνει. Αλλά η μπάλα γυρίζει πίσω στην άμυνα του Δραμερίου. Μαυρούδης τώρα οργανώνει την επίθεση από τα δεξιά. Ανεβαίνει. Γυρίζει την μπάλα στο κέντρο. Χαζη Γεωργίου. Έτσι χάνεται μπαλιά, ανεβαίνει. Ιορδανίδης κρατάει την μπάλα, περνάει πολύ ωραία ο Ιορδανίδης. Και εκεί πήγε να κερδίσει το κόρνερ, δεν τα κατάφερε. Γυρίζει μπάλα πίσω στον Κότσιο. Κότσιος ψηλά και έλεγε περιοδεία. Μπελσάκη προσπαθεί να βγάλει, αλλά Χατζαρίδης μπλοκάρει και εκεί σταματάει η επίθεση. Μπάλα ψηλά εκεί που υπάρχει ο Χατζηγεωργίου. Ξαναοργανώνει την επίθεση, πήγε να βγάλει εκεί μια προωθημένη παλιά, κόπηκε στους αμυντικούς. Μπάλα μπροστά. Σιγά σιγά οι παίκτες του προφήτη ανεβαίνουνε με τα πλάγια όσο πιο ψηλά. Ακόμα ένα πλάγιο σε καλή θέση στην αντίπαλη άμυνα. Μαυρούδης ανεβαίνει. Έκανε πολύ δυνατό το άνοιγμά του και εκεί έχασε την μπάλα. Ο Κίδης όλο στο πλάγιο. Σκαλόπουλος εκεί σταματάει. Επίθεση. Από τα πλάγια εκεί περνάει πολύ ωραία. Μπαλιά μέσα εκεί. Δύσκολα. Παίκτες κρατάνε την μπάλα. Και εκεί σταματάνε οι παίκτες. Παίρνουν θα δραμέ το επιθετικό φάουλ.
Και σιγά σιγά και Μπαρίδες τελεί φαουλ στο χαμηλό. Εκεί ανεβαίνουνε, κόβονται και πάλι την άμυνα, μπερδεύτηκαν την παλιά. Βάρκας ανεβαίνει μπροστά από τον Γεωργίδη και ο Ντούντις προσπαθεί να περάσει, κόβεται μπροστά η μπάλα στο Δελή εκεί που είναι μόνος του, αλλά είναι σε θέση offside. Ο διαιτητής δείχνει την κίτρινη κάρτα του Σιούγκο στις παρατηρήσεις που έκανε. Ο Ρουδανίδης προσπαθεί να οργανώσει εκεί μπάλα άστοχα, ψηλά, γυρίζει στην άμυνα. Τώρα Ευθυμίου χιώχνει δίπλα στο πλάγιο για να οργανωθεί η άμυνά του. Και πάλι νίκη. Μπάλα ανοίγεται εκεί στα πλάγια. Δυνατά. Πρόλαβε εκεί Μπαντής, αλλά έδιωξε τους και ο Ντούντις τελεί το πλάγιο, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει. Παίρνει εκεί πήγε που της χάνει την μπάλα. Δελής τώρα οργανώνει την επίθεση. Τα πλάγια να βγάζει την προωθημένη την παλιά για τον Παντή. Πολύ δυνατή. Χατζαρίδες και πάλι ψηλά την μπάλα. Τη βάζουν οι συμπαίκτες του. Το πλάγιο του προφήτη. Πολύ έξυπνα και ο Δελής πήρε το πλάγιο. Και τώρα γυρίζουνε. Φάουλ, δώσε ένα φάουλ! Και σφυρίζει ο γιος του Τσουμουμπάκης, καθώς είναι πεσμένος ο κότσιος στον αγωνιστικό χώρο. Ο κύριος διαιτητής φωνάζει τον γιατρό να μπει στο γήπεδο για να δει τι έχει γίνει εκεί με τον κότσιο. Μπράβο Παύλου! Άρε Παύλου, καρταρά! Καθώς είμαστε στο 27, εθνικός προφήτης Ράσα Δραμερίου. Μπράβο Μπέκα! 1-0. Από το 11 παραμένει αυτό το σκορ. Άρε Μπέκα! Έχει δυο θύματα για ξερή! Πρώτο παιχνίδι συνεχίζεται. Ψηλά κατεβάζει ο Μαυρούδης. Δίνει δίπλα στο συμπαίκτη του.
Καθώς επιστρέφει τώρα και ο Κότσιος στο γήπεδο και ακόμα ένα φάουλ για την ομάδα Καδραμερίου. Ο Χατζηγεωργίου πάει να το εκτελέσει και να φέρει πολλούς συμπαίκτες του σε ένα αντίπαλη άμυνα. Ψηλά, πολύ δυνατά εκεί είναι μόνο ο Σιάγκας, ο οποίος μπλοκάρει και πολύ γρήγορα γυρίζουν οι συμπαίκτες του για την επίθεση. Μαυρούδες εκεί, πολύ επικίνδυνα, γύρισε προς τα πίσω την μπάλα. Ψηλά στο κέντρο και ο Κότσιος πηδάει να πάρει κεφαλιές. Παίρνει όμως ο Χατζηγεωργίου και παίρνει το φάουλ του Δασκαλόπουλου. Τώρα ανεβαίνουνε τις... εκεί Βελούσκι σπαθεί να ανέβει. Γυρίζουν οι αμυντικοί τα αριστερά μπροστά. Περνάνε και οργανώνεται η επίθεση. Τον Ταουκίδη ανεβαίνει ο Ταουκίδης με πολλούς συμπαίκτες του μπροστά. Κάνει τρίπλες εκεί, προσπαθεί να περάσει. Βγάζει τη σέντρα εκεί που υπάρχουν μόνο οι αντίπαλοι. Μπάλα του Γεωργίου περνάει πολύ ωραία, δυνατά. Η ενέργειά του από τα δεξιά ανεβαίνει. Ανοίγει το κοντρόλ του, τη σέντρα. Εκεί βρίσκονται οι αμυντικοί που στέλνουν την μπάλα για κόρνερ. Να πούμε λίγο Σαμαρά, ένα λεπτάκι. Να με δώσετε ένα χρόνο, να πούμε χαρακτηριστική. Όλοι έτοιμοι για τον κόρνερ. Και είναι απευθείας έξω η μπάλα. Out. Το οποίο θα το εκτελέσει ο αρχηγός του προφήτη, ο Μπαντής, για πιο δυνατά κατεβάζει ο Αγεωργίου μπροστά, αφήνει πολύ ωραία την παλιά, ο Αγεωργίου περνάει ψηλά η μπάλα, το σουτ έξω. Και πάλι ο Μπαντής είναι έτοιμος. Σηκώσει ψηλά την μπάλα. Ροντρίρις βγάζει μπροστά και ο Μπαντής κρατάει, βγάζει μια μπαλιά μπροστά για τον Δελή, ο οποίος κατεβάζει πολύ ωραία εκεί, δυνατά περνάνε. Ο Δελής κάνει το πλασέ πολύ χαλαρό, όμως εκεί πρόλαβαν οι αμυντικοί με την επέμβαση και έστειλαν την μπάλα κόρνερ. Ακόμα μια ενέργεια για γκολ για την ομάδα του προφήτη στο 32.
δυνατές οι επιθέσεις από τη μία ομάδα. Και με αυτό το corner πολύ παίκτης και πάλι στην περιοχή διώχνει τον τερματοφύλακας μακριά. Χατζαρίζης μπροστά στο συμπαίκτη του στο Μαυρούδι για να οργανώσει την επίθεση. Του Γεωργίου δίνει στο Χεντούντι, ο οποίος χάνει την μπάλα. Και έρχεται να το εκτελέσει ο Ταουκίδης. Δελής κρατάει πολύ ωραία την μπάλα, γυρίζει πίσω. Και είναι ο Μπαντής, δίνει στους συμπαίκτες του. Αλλά χάνεται η μπάλα, ανεβαίνει ο Μπέση. Ψάχνει συμπαίκτη του, βρίσκει το Σιούγκο. Ο οποίος ανεβαίνει, κάνει μια σέντρα σουτ και αμυντική. Και η μπάλα μπροστά, ανεβαίνει ο Ταουκίδης. Αλλά εκεί βρίσκεται Μαυρούδης, διώχνει μπάλα στο πλάγιο. Τζιγεωργίου παίρνει πολύ ωραία το πλάγιο του Μπαντή. Πάει να το εκτελέσει ο Χεντούτης. Και εκεί ο Σιούγκος παίρνει ακόμα ένα φάουλ για την ομάδα του. Και έτσι φέρνει τους συμπαίκτες του σε ακόμα μια φάση για γκολ. Πολύ ωραία εκεί μπροστά και η αμυντική. Κλέβουν την μπάλα, είναι για τον προφήτη. Ο Κίδης εκτελεί στο Δελή, εκεί ο Δελής δεν μπόρεσε να κρατήσει. Και τούτης στο συμπαίκτη του, στο Βάργα. Ο Τζιγεωργίου περνάει πολύ ωραία. Κρατάει, αλλάζει την παλιά του, πολύ δυνατή. Για τον Μπέση. Και ο Πασχολάρης σιγά σιγά Μπέση αλλάζει για το Χεντούντι, χαλαρή η μπάλα, δεν προλαβαίνει εκεί, γίνεται το λάθος από τον Μαυρούδη, κάνει σκληρό τάκλιν στον Δελή και έτσι παίρνει την κίτρινη κάρτα στο 37. Ένα φάουλ που φέρνει για ακόμα μια φορά πολλούς παίκτες
στην επίθεση. Καθώς όπως φαίνεται θα γίνει μια αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή. Ο Ροντζίρης βγήκε. Γαζί, 3 ευρώ για το καφέ σου, ε. Έχασε 3 ευρώ καφέ σου. Και έτσι συνεχίζεται. Πίδεση. Πολύ δύσκολα εκεί. Μπλοκάρι. Φανταρίδης και εκεί γυρίζει την μπάλα. Προφήτης. Πολύ ωραία, με στριφογυριστό σουτ, στέλνει την μπάλα δεξιά, κάτω, στη γωνία, ο Μπελσάκη. Στο 38 και κάνει το 2-0 για την ομάδα του. Και έτσι αλλάζει το μορφή του παιχνιδιού. Έτσι πως φαίνεται ο Προφήτης θα πάει με την νίκη στα αποδυτήρια για τον πρώτο ημίχρονο με αυτό το εξασφαλισμένο 2-0. Τώρα για την επίθεση το Αδραμέρι κόβεται, αλλά γυρίζει. Ο Χεντούτης χάνει την μπάλα. Γυρίζει. Μπάλα πιο πίσω. Εκεί ο Βάρκας. Σπαθεί. Πέφτει. Πάτσε Γεωργίου και κερδίζει. Συγγνώμη, ο Παπαγερίδης ήταν. Και παίρνει το φάουλ. Ψηλά η αμυντική εκεί, έχουν μακριά και εκεί το λάθος έγινε η αντεπίθεση. Κόβονται, Χεντούτης γυρίζει πίσω και ανοίγεται. Περνάει, δίνει στο Σιούγκο, Σιούγκος παίρνει πολύ έξυπνα το πλάγιο. Τέλη Παπαγερίδης. Πάσε εκεί με το Σιούγκο, πάνε να περάσουνε, κόβονται. Εκεί σφυρίζεται το φάουλ που έκανε ο Μαυρούδης. Τον Κότσιο. Μπαντίστα είναι πεσμένος. Καθώς έχουν μείνει 4 λεπτά για να συμπληρώσουμε τα 45 για το πρώτο ημίχρονο. Παντή σηκώνει ψηλά. Εκεί βρίσκονται αμυντικοί, ανοίγονται. Δεύτερη, δεύτερη είναι! Κάτσα ρε! Το σούκο! Και ακόμα ένα φάουλ για τον εθνικό Προφήτη. Αλήθεια λέει. Έτσι λέει το Πανάκι. Πανάκι, σοβαρά. Σου είχα.
Γι' αυτό τον έδωσε φυλάκι μας. Λέτε μα εκτελείται φαουλ χαμηλά, επικίνδυνα. Χατζαρίδης διώχνει εκεί, πολύ. Σουτ μπερδεύτηκαν, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο. Δοκάρι για δεύτερη φορά. Συνεχίζεται όμως η επίθεση. Προσπαθούν να κρατήσουν την μπάλα. Χτύπησε κίνδυνο σε εκείνο το σημείο για την ομάδα του Αδραμερίου. Καθώς με αυτή την επικίνδυνη φάση ήθελε λίγο η ομάδα του Προφήτη να βάλει το τρίτο γκολ στο παιχνίδι. Δεν το κατάφεραν. Παραμένουν ψηλά όλοι οι παίκτες του Προφήτη. Κρατάνε την μπάλα, η μπάλα στα πλάγια για το Δελή. Κάνει το σουτ, αλλά είχε πολύ εξωτερικό φάλτσο και η μπάλα πήγε εκτός γηπέδου. Και έτσι παίρνουν λίγες ανάσες παίκτες του Δραμερίου και γυρνάνε στις θέσεις τους. Δεν πειράζει ρε. Πάμε παιχνίδι. Την παρβατήλα στους ηγόμενα ρε μαλάκα. Μέσα στην ώρα χέρια. Ξαναδιεκδικούν την μπάλα παίκτες του Προφήτη. Χάνουνε. Μαυρούδης ανεβαίνει. Βγάζει μπροστά την παλιά για το Χατζηγεωργίου, αλλά εδώ σφυρίζει ο κύριος Τσονουμπάκης τη λήξη, το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μηχρόνου. Εθνικός Προφήτης, δράση Αδραμερίου 2-0 με τα γκολ του Μπαντή στο 11, του Μπελσάκη στο 38. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου μηχρόνου. Εσείς μπορείτε να μας στηρίξετε με μια εγγραφή στο κανάλι μας. Και από εμάς πάμε στα στούντια του Philadelphia TV και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Έλα πατατό μου σου μετά. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ για το δεύτερο ημίχρονο. Με το σκορ να είναι στο 2-0. Με τα γκολ του Μπαντή στο 11 και του Μπελσάκη στο 38. Προφήτης έχει ένα πολύ καλό προβάδισμα, αλλά έχουμε τώρα ακόμα 45 λεπτά για να δούμε πολλά πράγματα. Τώρα η πρώτη επίθεση είναι τον Προφήτη που έχει το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο. Ψηλά η μπάλα στην άλλη πλευρά και Μπαντής περνάει, κόβεται τους αμυντικούς και ανεβαίνει Παπαγιαρίδης. Ρωτάει την μπάλα ο Παπαγιαρίδης και ανεβαίνει με πολύ χώρο μπροστά του. Κόβεται. Τον Κότσιο, ο οποίος βγάζει την προωθημένη παλιά μπροστά. Αλλά... εκεί έδωσε θέση offside. Πιθός. Ποιος είναι offside, ρε!
Και τώρα γίνεται και η πρώτη αλλαγή για τον προφήτη. Να βγαίνει ο Ιορδανίδης. Μπράβο! Και έτσι συνεχίζεται το παιχνίδι. Πάμε, παίξε την μπάλα τη ζωή σου. Τον Κωνσταντάρα. Να είναι έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Εδώ στο αγωνιστικό χώρο μπήκε για τον... Εδώ. Προφήτη ο παίκτης. Φεύγει μπάλα από εκεί, ρε. Άμπρε, άμπρε, τα παιδιά ρε, μέσα ρε, δεν πέρασε μπάλα. Άμπρε, μπάλα, την πάσα ρε, μέσα ρε. Ρομπαντής, μπροστά, εκείνη. Ποιοι ανεβαίνουνε με σκληρά τάκλιν την ομάδα Δραμερίου και με την επέμβαση σε πλάγιο στην αντίπαλη άμυνα. Θες όπως βλέπετε η ομάδα, η αμυντική γραμμή προφήτη είναι πολύ ψηλά για να πιέσουν. Μπάλα γυρίζει πίσω Χανταρίδη, ο οποίος είναι πολύ γρήγορο. Επέμβαση μπροστά για να ανεβάσει τον Παπαγερίδη, ο οποίος πιέζει, προσπαθεί να περάσει, αλλά εκεί είναι ο Μπαντής, ο οποίος διώχνει πολύ μακριά. Ποιος... Η μπάλα έχει βγει. Με τις δύο ομάδες να έχουν μπει πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο. Η αλλαγή πλευράς. Και πάλι αντιπίδηση την ομάδα Δραμερίου που κάνουν ένα χαμηλό. Σουτ και η μπάλα πάει. Τώρα η μπάλα κάνει πολλές αλλαγές στο γήπεδο και πολύ γρήγορα εκεί ανεβαίνει προφήτης. Ο Παύλου τώρα σε αριστερά για τον Δελή. Ο Δελής προσπαθεί να περάσει και παίρνει πολύ έξυπνα το φάουλ στο 52. Ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση. Το θύμα στον πάγκο είναι. Το θύμα στον πάγκο είναι.
τον παπά. Ο άλλος αρήμας κατευθείαν. Και εκεί με την εκτέλεση του Χαντί μπάλα πάει στο κόρνερ. Λάιτμα για το κόρνερ, ψηλά η μπάλα και διώχνουνε η αμυντική και εκεί έρχεται ο Κότσιος, κάνει το σουτ, αλλά εκεί είναι σε θέση offside ο επιθετικός, ο προφήτη. Πατζαρίδης πολύ χαμηλά. Εκεί οι επαφές της μπάλας, ο Μπέση βγάζει την προωθημένη μπροστά του Χατζαγεωργίου, πολύ δυνατή, απευθείας out η μπάλα. Ναι, αυτό λέω. Απλά να περιμένει μαζί μου. Για πλάκα μπορεί να με παρατήσει και να φύγει. Δελής ανεβαίνει τώρα. Τον προλαβαίνει εκεί ο Μαυρούδης και στέλνει την μπάλα στο πλάγιο. Ανεβαίνουν εκεί το σουτ από τον Κότσιο, δίπλα από το δεύτερο δοκάρι ο Χατζαρίδη και όλοι γυρίζουν στις θέσεις τους. Σουλάει μπάλα απευθείας σε αντίπαλο. Πηδάνε παίκτης εκεί και Παρέντες ψηλά την μπάλα μπροστά με τον Χατζαγεωργίου, ο οποίος προλαβαίνει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει εκεί. Ο Νταουκίδη περνάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, ο Χατζαρίδης κάνει το σουτ, μπλοκάρει, Χιάγκας, η φάση δεν έχει σταματήσει. Και εκεί με το τάκλιν. Ο Τσουμοπάκης δίνει το κόρνερ και με αυτή την ενέργεια του Αδραμέρη έχει ακόμα μια ευκαιρία με αυτό το κόρνερ να προσπαθήσει να βάλει τον γκολ. Μέσα στην περιοχή εκεί περνάει μπάλα από πολλούς παίκτες, σήματα και εκεί ο Κίδης παίρνει το φάουλ, το επιθετικό φάουλ. Όλες τις θέσεις τους και ο Μπατίς έτοιμος. Βαψιλά μπροστά, εκεί Χεντούτης δίνει πάσα στο σπέκτ μπροστά. Τούτης εκτελεί το πλάγιο μπροστά, Χατζηγεωργίου.
Κερδίζει πάλι το πλάγιο. Σιγά σιγά ανεβαίνουν οι παίκτες του αδραμερίου. Και Ντούντις μπροστά στον Μπέση. Μπέση περνάει, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Παίρνει την μπάλα, ο Γιαρίδης τίπλα. Χεντούντι, Χεντούντις περνάει, Παπαγιαρίδης και πάλι περνάει, αλλά κόβεται από την αντίπαλη άμυνα, γυρίζει πίσω η μπάλα και ανεβαίνει ο Κεμπαρίδης. Βγάζεις, σέντρα, εκεί είναι Μπαντής, διώχνει μακριά. Χεντούντις τώρα και πάλι με την πίεση του Δελή, ο οποίος δεν προλάβε την μπάλα και βγήκε. Πολλά ανοίγματα και από τους παίκτες, ανεβαίνουν μια αντεπίθεση, προφήτη που παίρνει ακόμα ένα πλάγιο. Για μένα πάει. Βλέπουνε, λέει που πονά. Παντού λέω ότι που πονά. Γυρίζουν εκεί. Το σούτ επικίνδυνα μέσα στην περιοχή. Και ο βοηθός δείχνει και ο Κότσιος ήταν σε θέση offside. Γυρίζουν οι μπαλιές εκεί. Μπαντής μάρκαρε τον Χατζηγεωργίου και έτσι πολύ εύκολα ο τερματοφύλακας του λοκάρει την μπάλα και φωνάζει στους συμπαίκτες του να ανέβουν ψηλά, να πιέσουνε, αλλά τους μένα με μια άστοχη σέντρα. Μπράβο Παύλο, καλό. Μπάλα εκτός. Κωνσταντάρας στο πλάγιο. Κωνσταντάρας στο πλάγιο. Κωνσταντάρας και πάλι πάει να περάσει, παίρνει το φάουλ τον αντίπαλό του. Σαντάρας χαμηλά την μπάλα. Περνάει για τους παίκτες. Το σουτ από τον Βάρκας. Πολύ πλάγια μπάλα. Out. Καθώς έχουμε συμπληρώσει μία ώρα παιχνιδιού, το σκορ παραμένει στο 2-0. Ο Δελής εκεί πολύ έξυπνα παίρνει την μπάλα, ανεβάζει τους συμπαίκτες του από την άλλη πλευρά. Να περάσουνε και ο Κωνσταντέρας προλαβαίνει την μπάλα με βγει κόρνερ και τη στέλνει την πλάγια γραμμή σε πλάγιο. Ποιο τώρα ο Παύλου εκτελεί ψηλά, εκεί βρίσκονται η αμυντική. Λάβουμε δύο θύματα. Μπαντής κατεβάζει ανοιχτά το κοντρόλ του. Τα πλάγια για τον Παύλου. Δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα. Και έτσι και πάλι ανεβαίνουν οι παίκτες του Αδραμερίου με τον Κωνσταντάρα στο πλάγιο. Βάζει μπροστά εκεί ο Χόσκα. Δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο.
και ο Παύλος σιγά σιγά πάει να εκτελέσει το πλάγιο για την ομάδα του. Ψηλά ο Μπέση εκεί έρχεται ο Ταοκίδης και πολύ άτσαλα στέλνει την μπάλα στο πλάγιο, το οποίο Χεντούντης εκτελεί στον Χατζηγεωργίου μπροστά, αυτός στο κέντρο γυρνάει την μπάλα στον Παπαγιαρίδη. Μπες, αλλάζει την πλευρά και έρχεται εκεί ο Βάργας, κλέβει πολύ ωραία, περνάει με τρίπλες, έδωσε στο συμπαικτού του Χατζηγεωργίου, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει. Ήρθε πολύ δυνατά ο Ταουκίδης και έστειλε την μπάλα στο πλάγιο. Χεντούντης τώρα το εκτελεί. Περνάνε εκεί. Χατζηγεωργίου πιέζει να πάρει την μπάλα και πολύ έξυπνα ο Ταουκίδης δίνει το ελεύθερο για την ομάδα του. Πιέσει και τους αμυντικούς. Μπάλα του λαβαίνει ο Δελής και αφήνει πολύ έξυπνα να βγει. Καθώς όπως φαίνεται κάποιες παρατηρήσεις εκεί του διαιτητή του αγώνα, του κύριου Τσιμοπάκη. Σε παίκτες του προφήτη από τον πάγκο. Ο Γερίδης έβγαλε εκεί την παλιά για να ανέβει για τούτης, αλλά δεν μπόρεσαν και έτσι το πλάγιο που πάει να εκτελέσει ο Ταουκίδης για να ανεβάσει πολλούς παίκτες του και πάλι παλιά μπροστά, τις δεν κρατάει, χάνεται ο Παπαγερίδης, περνάει, ανεβαίνει πολύ ωραία τα πλάγια, κόβεται από τους αμυντικούς, συνεχίζεται όμως η επίθεση, χάνεται, ανεβαίνουνε με πολλά ανοίγματα, η μπάλα από τον Παντή στα πλάγια για τον συμπαίκτη του, ο οποίος βγάζει μια ωραία μπαλιά μέσα στην περιοχή εκεί. Δεν πρόλαβε ο Παντής την μπάλα να τη σύρει στα δίχτυα και έτσι φεύγει ένας ακόμη κίνδυνος από την άμυνα του Δραμερίου. Οργανώνονται και πάλι στην άμυνα. Ο Γερίδης κατεβάζει πολύ ωραία με κοντρόλ, δίνει δίπλα συμπέκ του στον Μπέση. Ο Μπέση μπροστά εκεί, ανεβαίνουνε πάλι μπροστά στην άλλη πλευρά του Χατζηγεωργίου. Αυτός προσπαθεί να περάσει, να βρει ελεύθερο συμπέκ του και να κάνει και σουτ. Προσπαθεί, πολλές τρίπλες, χάνει την μπάλα. Τώρα ο Παντής παίρνει, ανοίγονται εκεί, προωθημένη παλιά για τον Δελή. Είναι μόνος το Δελής με τρεις αντίπαλους στην άμυνα. Προσπαθεί να κρατήσει για να ανέβει κάποιο στήριγμα. Περνάει πολύ ωραία ο Δελής μέσα στην περιοχή, τη σέντρα. Εκεί βρίσκεται η άμυνα που με την επέμβαση στέλνουν την μπάλα για ακόμα ένα κόρνερ για τον προφήτη. Στο 67 βλέπουμε πολλές δυνατές
αντεπιθέσεις από την ομάδα του Προφήτη. Μπάλα μέσα στην περιοχή, εκεί καλό, τέο, καλό, δεν πειράζει. Προσπάθησαν να βάλουν ακόμα ένα γκολ, δεν τα κατάφεραν. Κάρα Ευθυμίου ήτανε. Φαρκάς πήγε να βρει και τους μπέκ του, δεν τα κατάφεραν, ανοίγονται τώρα, γυρίζει. Κλέβουνε πολλά τάκλιν εκεί. Παύλου πολύ εξαιρετικά γυρίζει την μπάλα, την είναι μπροστά στους μπέκ του να ανοιχτεί. Και έτσι έρχεται με την επέμβαση ο Κεπαρίδης και στέλνει την μπάλα για το πλάγιο. Ασκαλόπουλε, πάμε ένα κόλ, ρε μαλάκα. Το λέω καλά. Ο Παύλου δίνει τη συνέχεια. Παυλουκή συγκρούθηκε, Βάρκας τώρα ανεβαίνει από τα αριστερά. Η μπάλα γυρίζει στην άμυνα πίσω για τον Παντή. Παντή δίνει δίπλα στον Καραϊθυμίου, αυτός ανοίγεται μπροστά. Κλέβει ο Σιούγκος και αλλάζει την πλευρά για τον Χεντούντι. Τα δεξιά να ανέβει με πολύ χώρο. Είναι στο Χατζηγεωργίου. Εκεί ο Μαντής πολύ μακριά, καθαρίζει την άμυνά του και ο Κεμπαρίδης στα πλάγια. Ο Κωνσταντάρα, ο οποίος πάει να περάσει. Και κερδίζουν το πλάγιο. Ακόμα ένα πλάγιο Προφήτης. Ο Παύλου εκτελεί το μπροστά. Βάζει αλαμπάνω στη γραμμή και το σώμα του Κεπαρίδη κερδίζει το πλάγιο την ομάδα του. Μπέση δίπλα μπέκ του. Τι να ετοιμαστεί την πόρα μαλάκα, με μισό ποδάρις, άιντε. Και με μισό ποδάρι καλύτερο. Η μπάλα είναι συνεχώς ψηλά. Και έτσι προσπαθούν να κρατήσουν την κατοχή. Τώρα και πάλι στην Προφήτη. Πολύ ωραία εκεί. Μπαλιά, επικίνδυνα όμως η άμυνα. Κόβουνε, Μπέση τώρα περνάει. Ανοίγει. Η ομάδα του Δελής κρατάει, περνάει την παλιά εκεί με τον Νταουκίδη που πήγε να κάνει το 1-2, δεν τα κατάφεραν. Η μπάλα έχει βγει, όπως το δείχνει ο βοηθός. Πιέζει με αυτή τη σέντρα, προσπαθούν να αλλάξουν παλιά εκεί που υπάρχει θετικός, αλλά δεν κατάφεραν. Να σφίλουν την μπάλα τα δίτια, ο Χονταρίδης ήταν σε καλή θέση, πετάχτηκε και κράτησε την μπάλα. Ψηλά συνεχίζεται το παιχνίδι στην αντίπαλη άμυνα. Και ο Χατζηγεωργίου παίρνει το φάουλ του Καραϊθυμίου. Σε ακόμα μια καλή θέση. Πάμε με τα γραφεία, γιατί και ο Βίκος θα το πούς μας είναι.
για μεταγραφή στο εθνικό, άμα θέλετε. Αλλά μόνο βενζίνες, δεν έχει. Και πάλι ανεβαίνουνε παίκτες του Αδραμερίου και ψάχνουνε, έχει αρκετή ώρα που ψάχνουνε ένα γκολ για να μειώσουνε. Πολύ δυνατά. Μπάλα απευθείας έξω. Θα το γάτζε Γεωργίου. Και τώρα οι παίκτες όλοι γυρίζουν στις θέσεις τους για την επαναφορά του Καραευθυμίου που εκτελεί το εκεί στο κέντρο το πλάγιο και το δραμέρι και τούτο σιγά σιγά Δεν προλαβεί. Επόπτης το πόσο είναι. Παγκούπιμα της μπάλας εδώ. Βάρκα. Τσιμίνες μπροστά. Βάρκας κατεβάζει. Προσπαθεί εκεί. Και τραβάει τον παίκτη του. Τον αντίπαλο του Μπελσάκη τον πετάει κάτω και έτσι τώρα ανεβαίνουν οι αντίπαλοι. Μπάλα ψηλά και βαλιές εκεί. Ο Βαγιαρίδης περνάει. Μπάλα. Ανεβαίνουν οι τρίπλες εκεί από τον Σιούγκο. Σιούγκος κάνει το σουτ χαλαρό. Πολύ εύκολα. Ο Σιάγκας κρατάει την μπάλα στα χέρια του. Και παρέδες ψηλά. Την άλλη πλευρά εκεί που κατεβάζουνε. Κατέβασε την μπάλα ο Παπαγιαρίδης με το χέρι και γι' αυτό σφίριξε κύριος Τσουμουπάκης το φάουλ και εκεί σταματάει ακόμα μια επίθεση Ανδραμερίου.
κεφτά όλα. Ρε Κώστα. Τώρα και πάλι μπάτες ψηλά την μπάλα. Μαυρούδες μπροστά. Τον Παπαγιαρίδη δεν προλαβαίνει, έτσι κλέβουνε. Παίκτες αλλάζουν πλευρά. Φάρκας ανεβαίνει από τα αριστερά, καθώς βλέπει ότι υπάρχει άνοιγμα. Δίνει μπροστά στους παίκτες του στο Χατζηγεωργείο. Αυτός ανεβαίνει από τα αριστερά, μπαίνει μέσα στην περιοχή και έρχεται με την επέμβαση. Σάμινας, μπάλα πάει και πάλι σε κόρνερ. Καθώς ο Χατζηγεωργίου ζητούσε κάτι άλλο τον διαιτητή του αγώνα, αλλά ο διαιτητής δείχνει ότι η μπάλα είναι θέση για κόρνερ. Τελείται ψηλά μέσα εκεί στην περιοχή και σταματάει η φάση με επιθετικό φάουλ στο Σιάγκα, τον τερματοφύλακα του Προφήτη, στο 78. Όχι αυτό, δεν λέμε αυτό, όχι, δεν λέμε αυτό. Ρε Παύλο, μίλα πίσω λίγο, ρε. Αλλά χαμηλά, Ταουκίδης πήγε να βρει το συμπαίκτη του. Μπάλα γυρίζει πάλι πίσω στον Παντή. Ήρεμα, αυτός προσπαθεί να βρει μπροστά ελεύθερο παίκτη μόνο του. Ψάχνουν εκεί. Παύλου κλέβει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Με πολύ ωραία τρίπλα. Βγάζει τη σέντρα. Δελής περνάει. Και έτσι με τη βοήθεια του βοηθού μπάλα είναι κόρνερ. Ήρθε πολύ δυνατά εκεί. Παίξε τον Προφήτη και έτσι χτύπησαν και οι δύο έχουν πέσει κάτω. Συνέχεια στο παιχνίδι. Χατζηγεωργίου περνάει. Τρίπλες προσπαθεί, περνάει μέσα στην περιοχή. Βγάζει την παλιά. Εκεί επέμβαση των αμυντικών. Μπάλα. Δείχνει ο βοηθός ότι είναι κόρνερ. Και πάλι πολύ παίκτες στην αντίπαλη άμυνα. Μπάλα απευθείας. Out. Δεν
Και τα στρώγια, τι καταλαβαίνω. Και κύριε Μάρτιο, τα σκέτα. Μη σκέτα, την γιατί οι παιδάκια αγωτάτες, 70 και παιδάκια πατέρας. Και κάποιος θα βαρεθείς όταν θα τους πεις παιδάκια σκέτα. Ακόμα φωνάζει. Κώστα, μην βγαίνεσαι! Καθώς τώρα γίνεται αλλαγή. Παύλου! Παύλου! Γιάννη. Εγώ αλλαγή θα σε έβγαζα. Μπατής. Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος. Του προφήτη. Παύλου! Ο Τζέγκρος που σε έχεις πασώσει από τα λαγκαδίκια. Μπορεί να μας δώσει και σένα. Σε πατήσει κανένα πιρτσίνωμα. Σας μπήκε ο Τζέκης στη θέση του Μπαντή. Δευτέρα φίλε, Δευτέρα Λυκείου, ωραία μόνος του. Δευτέρα Λυκείου, Βαράζερ, σαν πάει τρίτη. Δευτέρα Λυκείου, Μαυρούδης. Δελής κατεβάζει η κεφαλιά να ανοίξει το κοντρόλ του και πάλι οι βαρύνες εκεί ανοίγονται. Μπέσης γυρίζει, ψάχνει συμπαίκτη, βρίσκει κάποιον να μπέσει, πάλι ανοίγεται τα πλάγια για τον Κωνσταντάρα, ποιος έχει πολύ χώρο μπροστά του. Λύνει στον Παπαγερίδη, ο Παπαγερίδης όμως παίρνει το πλάγιο. Βάρκας, Σαντάρας, χάνει την μπάλα, μπροστά ο Βελής κλέβει, πάνε να βρει το άνοιγμα. Ο Βάρκας. Για παιδιά, ηλικία για παιδιά θα λέει. Τι φίλε βρε μαλάκα, τι φίλε γαμημένε. Πονάει το παιδί και πες παίξε ηλίθιε. Ε, ηλίθιε. Και μοίρασα τον κλόνο κάνε, όλοι οι φίλοι μου ήταν. Γιατί κουβιάστηκες πάλι. Βράκι, στο ζεύρα, φεριστώ. Έχεις γίνει σαν παλιού ηλίθιος. Αυτός ο Δελής ζητούσε φάουλ. Δεν δόθηκε, με διαιτητή. Και έτσι η επαναφορά πίσω το Χανταρίδη, που δίνει τη συνέχεια. Μπροστά η μπάλα περνάει από πολλούς. Εκεί βρίσκεται ο Μπαντής, ο οποίος διώχνει την μπάλα εκτός γηπέδου για πλάγιο, το οποίο εκτέλει ο Σαντάρας. Μπροστά τον Παπαγερίδη. Άντε, πάλι ακόμα ένα πλάγιο. Σαντάρας τον Παπαγερίδη. Πάλι. Αλλαγή για το πλάγιο. Εδώ δεν το εκτέλεσε σωστά ο Σαντάρας. Και έτσι γίνεται κι άλλη αλλαγή. Με μαλοπλήν. Βγαίνει ο Σιούγκος με το δραμέρι. Κάτσε εδώ να παίξει φάση, μετά πας να παίξει φάση. Τι βιάζεις να φύγεις. Κάτσε να παίξει φάση και μετά πας στο φόρ. Κάτσε εδώ. Μπράβο Δελάκα. Για το προφήτη βγαίνει ο Δελής. Και μετά πας μπροστά, έλα. Ε, μετά εδώ πέρα λεχτές θα δώσω απορριπαντικό για να διαδιστώσω. Μαλοπλή θα σε ζωρο, μαλοπλή. Ο ειδικός θα μπάει για Φαλακρούς. Βάλτε και τον Παύλο να παίξει. Α, πες, πες. Μπράβο, Ράντο. Μπράβο, Παύλο. Πάνω το έξι.
Ψηλάτερο Παπαγερίδης, είμαι στην περιοχή. Πέμε βασίλειο των αμυντικών. Φίλε, πάτε και από τη Μεσούστ. Άσε μας. Πάνε να πάμε. Μπαλά στα πλάγια. Το λέω, πάει στο διάλογο εδώ πέρα. Σκολάρης δεν κατάφερε να περάσει, μπάλα μπροστά. Μπελτσάκι αφήνει, αλλά βγαίνει εκτός. Μπαρκάς. Περνάει μπροστά, πάει να βρει το σπίτι του, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Εκείνο Χόσκα πιέζει. Και δίνει το φάουλ, σκούντιγμα. Καθώς θέλουμε 2 λεπτά να συμπληρώσουμε τα 90. Πολύ δυνατά εκεί Καρευθυμίου. Μπάλα στέλνει και έτσι η μπάλα είναι κόρνερ για τον προφήτη. Εγώ ξέρω. Δικοί διώχνουνε. Και εκεί ο Βάρκας δεν κατάφερε να κάνει πολύ καλή πάσα μπροστά για να ανέβει η ομάδα του. Και έτσι θα σα και τίποτα λάδια. Σηκώνει το Βάργας. Τώρα ακόμα μια αλλαγή για τον προφήτη. Στο 90. Άκη, θα τα πλύνει η βάση τα ρούχα. Θα τα πλύνει η βάση τα ρούχα. Όλοι σε έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Στο ποτάμι, στην Κοπάνα. Όλα δείχνουν και έχουν τελειώσει ότι προφήτης παίρνει την νίκη. Μπαλά γυρίζει πίσω, Παρίδης μπροστά, σε αντίπαλο, Βάρκας μπροστά, Κωνσταντάρας ανοίγεται, δίνει Κοντζαγεωργίου, τους με τρίπλες πάει να περάσει, ξαναπαίρνει μπάλα, Κοντζαγεωργίου, ψάχνει χώρο για σουτ, γυρνάει την παλιά, στα πλάγια, Βασχολάρας. Πήρημα και η μπάλα εκτός. Πλάγιος σε καλή θέση και πάλι. Όσο είμαι, δεν σημαίνει πιάσει κιόλας. Και τούτος προσπαθεί να κρατήσει. Έριξε! Γιατί κατάλαβα που έχει βάθος εδώ πέρα, μπορούσαμε να κλάβουμε. Ε, ρε! Να ρευτούμε. Τίποτα, δεν μπορούμε. Φυσικές ανάγκες, τίποτα. Έτσι, από σε βαθμό, εσύ όσο σε έχουμε, είσαι μεγαλύτερη. Και ένα ακόμη. Φάουλ. Μπορεί να είναι και τελευταία φάση αυτή. Καλή θέση. Μπορεί τώρα να καταφέρει ο Δραμέρη να μειώσει έστω και με ένα γκολ την τελευταία στιγμή. Μπάλα την επέμβαση του Μπαντή σε κόρνερ. Καινούριο, δεν έχει να δει το μάκι να παίζει. Ναι, ρε. Αποστόλου, τώρα γίνεται
Ακόμα μια αλλαγή. Γιάννη Βάργας. Καθώς είχε ένα πρόβλημα στο πόδι του. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Μπήκε ο Τσομπανόγλου στη θέση του. Το τελευταίο λεπτό του παιχνιδιού. Τελέστηκε εκεί το κόρνερ, αλλά θα γίνει επανάληψη. Καθώς σφίριξε πιο νωρίς. Τις καθώς Τσουμπανόγλου μπήκε πολύ νωρίς. Μπήκε στο γήπεδο πριν βγει ο Βάργας και έτσι πήρε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή του αγώνα και έτσι γίνεται τώρα η συνέχεια για το κόρνερ. Χαμηλά εκείνο ο Μπατής μόνο διώχνει έρχονται οι συμπαίκτες του. Ο Βαγιαρίδης παθεί να περάσει. Και έτσι ανοίγεται μπαλιά μπροστά για τον Παύλου. Έχει βγει πιο νωρίς. Ο Τζαρίδης περνάει και ανεβάζει την ομάδα του. Παλά μπροστά. Πασχολάρης. Πολύ θέση βγάζει τη σέντρα. Εκεί οι αμυντικοί διώχνουνε σε πλάγιο. Κωνσταντάρας εκτελεί το πλάγιο στον Παπαγερίδη. Αυτός βγάζει τη σέντρα πολύ χαμηλά. Εκείνο ο Καραφθημίου διώχνει. Μπάλα γυρίζει πάλι πίσω στον τερματοφύλακα του Αδραμερίου. Παραμένει το Αδραμερί ψηλά. Για τις τελευταίες. Για τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Εκεί τώρα ο Χεντούτης προσπαθεί να κάνει το σουτ, αλλά παίρνει το φάουλ σε καλή θέση και πάλι. Καθώς εκτελεστής για το φαουλ είναι εκεί. Θα δούμε ποιος το εκτελέσει. Τερματοφύλακας στο σουτ, πολύ ωραίο και δυνατό το τερματοφύλακα, καθώς παραμένει ψηλά. Καθώς βλέπει ότι είναι τελευταία φάση, ανέβηκε και ο τερματοφύλακας Χατζηγεωργίου τώρα μπροστά εκεί στο Παπαγερίδη. Δεν γίνεται η αλλαγή. Το σουτ από μακριά. Συνεχίζουν να πιέζουν οι παίκτες. Και εκεί σφυρίζει ο κύριος Τσουμουπάκης στη λήξη του παιχνιδιού. Εθνικός προφήτης δράση Αδραμερίου 2-0. Με τα γκολ του Μπαντή στο 11, του Μπελσάκη στο 38. Αυτό είναι το τελικό σκορ του παιχνιδιού. Εμείς χαιρετάμε από το γήπεδο του Προφήτη. Εσείς μπορείτε να μας στηρίξετε με μια εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πιο πολλές δράσεις από όλα τα γήπεδα και από όλους τους αγώνες. Εμείς σας χαιρετούμε. Γεια σας. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στον Προφήτη. Μεγάλη νίκη για τον Προφήτη με 2-0 απέναντι στην δράση Αδραμερίου. Κοντά μας ο Πάτερ Θάνης, Πάτερ και προπονητής και ιερέας εδώ στο Προφήτη, έτσι. Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά. Έχουμε πάρει ευλογία από το Σεβασμιότατο να ασχοληθούμε με τη νεολαία. Το ίδιο κάναμε και στην Όσα επάνω. Δουλέψαμε με τους νέους, γύρω στα 30 άτομα. Το ίδιο κάνουμε και εδώ στο Προφήτη. Έχουν κατέβει καμιά 20 παιδιά, τα οποία είναι από ηλικίες από 14, όπως είδατε, μέχρι και 28-30 χρονών. Αυτές είναι οι ηλικίες που ασχολούμαστε. Είδανε ότι ο αθλητισμός είναι καλός και έρχονται, κάνουμε προπονήσεις, ενδιαφέρουσες προπονήσεις για να μπορούμε να τους τραβήξουμε από άλλα πράγματα που πηγαίνουν ή που πηγαίνανε. Τώρα δεν πάνε και έρχονται εδώ στις προπονήσεις.
Είστε πρώτη χρονιά στον πάγκο του Προφητή. Ναι, έχω γύρω στα 6 με 7 παιχνίδια που τους έχω παίξει. Η ομάδα βέβαια έχει αδυναμίες σε φυσική κατάσταση και τεχνική κατάρτιση και δουλεύουμε πάνω σε αυτά όσο μπορούμε βέβαια. Και βλέπω η ομάδα συνεχώς βελτιώνεται. Είχαμε κάποια ατυχή αποτελέσματα, αλλά δόξα τω Θεώ, πάμε προς το καλύτερο. Στο σημερινό παιχνίδι και με ελλείψεις, έτσι. Ναι, είχαμε 2-3 ελλείψεις βασικές, αλλά δόξα τω Θεώ, τα παιδιά που παίζουν για μας το θέμα είναι παιχνίδι. Να το ευχαριστούνται, να παίζουν και να το διασκεδάζουν. Αυτό μας ενδιαφέρει, να παίζουν για το χωριό τους. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ, συγχαρητήρια και στην άλλη την ομάδα που είναι πρώτη στον όμιλό μας και πιστεύω ότι θα βγουν σίγουρα πρώτοι, αλλά και εμείς θα κάνουμε το δικό μας τον αγώνα να βγούμε δεύτερη και να ανεβούμε κατηγορία. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Κοντά μας ο Βαγγέλης ο Τσιμίνας και αυτός από την πλευρά του να μας πείτε για τον σημερινό παιχνίδι. Ήταν δίκαια η νίκη, πιστεύεις? Η δίκη παίχτηκε σήμερα πολύ στη δύναμη. Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ χάλια. Παίξαμε... δυσκόλυψε πολύ, αρκετά, έτσι. Μας δυσκόλυψε πολύ. Εντάξει, τα παιδιά είναι πρώτοι και δίκαια είναι πρώτοι. Έχουν πολύ καλή ομάδα. Εμείς από την πλευρά μας σε κάθε μάτς μπαίνουμε δυνατά. Στις προπονήσεις κάνουμε ό,τι μας ζητάει ο προπονητής μας. Και ο στόχος φέτος της ομάδας είναι, αν όχι η πρωτιά, η β' κατηγορία σίγουρα. Η δεύτερη θέση. Την άνοδο, έτσι. Την άνοδο. Από την αρχή της χρονιάς κυνηγάμε την άνοδο. Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ καλά. Επίσης. Και εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να σε καλά. Μακάρι.